στο ίδιο έργο θεατές όπως πριν από δύο χρόνια, στη μεγάλη πλημμύρα εδώ στο Παλιόκαστρο, όπως και στην Αγία Πελαγία, έτσι και φέτος, τώρα, πριν καν ξεκινήσει η χειμερινή περίοδος, ζούμε ακριβώς το ίδιο που ζήσαμε πριν από δύο χρόνια. Οι ευθύνες είναι πολύ συγκεκριμένες. Ανήκουν στην κυβέρνηση, ανήκουν στην περιφέρεια, ανήκουν στο Δήμο, ανήκουν δηλαδή στο κεντρικό και τοπικό κράτος, που συνειδητά αρνούνται να σχεδιάσουν, να χρηματοδοτήσουν και να εκτελέσουν έργα που έχει ανάγκη ο λαός μας. Αντιπλημμυρικά έργα, όπως και αντιπυρικά, αντισεισμικά. Γιατί δεν συμφέρει. Δεν βολεύει το μεγάλο κεφάλαιο. Δεν βολεύει τις ιδιωτικές κατασκευαστικές εταιρείες, που εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι να επενδύουν σε έργα που θα έχουν όφελος, θα έχουν κέρδος. Ο λαός όμως έχει άλλη άποψη. Ο λαός πρέπει να πάρει την υπόθεση στα χέρια. Οι κάτοικοι εδώ του Παλιοκάστρου πρέπει να οργανωθούν, να δημιουργήσουν επιτροπές αγώνα με τους πολιτιστικούς συλλόγους, με τον αγροτικό σύλλογο της περιοχής που συστήθηκε πρόσφατα, και να δώσουν τη μάχη για να μπορέσουν να ζήσουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια στον τόπο τους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έφερε το θέμα στη Βουλή πριν από δύο χρόνια για τις ίδιες ακριβώς καταστροφές στην περιοχή. Και στην περιφέρεια και στο Δήμο Μαλεβιζίου κτλ. Προφανώς δεν εισακούγεται η θέση του ΚΚΕ ακριβώς γιατί δεν τους συμφέρει, δεν τους βολεύει. Ο λαός όμως πρέπει να πει την τελευταία λέξη. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα επιμείνουμε στη Βουλή και κυρίως μέσα στο λαό, οργανώνοντάς τον στην κατεύθυνση να διεκδικήσει αυτό που πραγματικά του ανήκει.